τα πράγματα πάνε καλά. Σε όπως όλες οι αποστολές, υπάρχει μια κυκλοφορία ανθρώπων εδώ. Σε ορισμένα πράγματα υπάρχει καλή συνεννόηση, σε ορισμένα υπάρχει λιγότερο καλή συνεννόηση, όμως στα βασικά τα πάμε καλά, βρίσκουμε τους τρόπους, προετοιμαζόμαστε για αύριο με το καλό. Ελπίζουμε να μην η κατάσταση ξεφύγει. Εμείς θα είμαστε προσεκτικοί, αλλά αυτό που λέμε πάντα, εμείς θα είμαστε αξιοπρεπείς, εμείς το πλοίο δεν το δίνουμε, δεν το προσφέρουμε. Θα ζητήσουμε να περάσει το μήνυμα αυτό και από εκεί και πέρα περιμένουμε να ξημερώσει αυριανή ημέρα. Το πρωί θα ξημερωθούμε γύρω στα ανοιχτά του Πορσαΐδ, γύρω στα 60 μίλια από την περιοχή την οποία το Ισραήλ διεκδικεί. Θα ήμασταν εμείς 60 μίλια και θα είμαστε περίπου 15 μίλια ανοιχτά. Ναι, από το Πορσαΐδ γύρω στα 15-20 μίλια. Θα παραπλέψουμε την ακτή της Αιγύπτου, γύρω στα 16 μίλια στα ανοιχτά θα πηγαίνουμε για να μην μπούμε στα χωρικά της Ήδατα που είναι 15 μίλια. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε πότε θα συναντηθούμε. Από τις φήμες που υπάρχουν είναι ότι θα βγουν έξω στην ανοιχτή θάλασσα, στα διεθνή ύδατα να μας σταματήσουν. Αυτές είναι οι φήμες. Αν αλλάξει κάτι στο μυαλό τους και πάει σε καλύτερη κατεύθυνση, μπορεί και να μην το κάνουμε. Και τότε υπολογίζω ότι το μεσημέρι απόγευμα θα πιούμε τα τσάγια μας στη Γάζα. Όνειρο, ελπίζω όχι απατηλό, όλα καλά. Και είμαστε καλά εδώ. Είμαστε καλά. Τα περιστέρια μας τα έχουμε ετοιμάσει, τα διάφορα μας τα έχουμε ετοιμάσει, όλα είναι καλά και περιμένουμε να ξημερώσει αυριανή ημέρα.